Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr. Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι τους χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν στην Τέρνα της Λιβύης δεν τους έπνιξε η κακοκαιρία και δύο φράγματα που κατέρευσαν, αλλά εμείς, οι αποικιοκράτες. Θυμόμαστε ότι από την περιοχή έχουν περάσει αρχαίοι Αιγύπτιοι, αρχαίοι Έλληνες και αρχαίοι Ρωμαίοι, πριν έρθουν οι σύγχρονοι Ρωμαίοι, οι Βρετανοί, κάτι Αμερικανοί πεζοναύτες, το ΝΑΤΟ και η Goldman Sachs. Θυμόμαστε επίσης κάτι Ιουγκοσλάβους μηχανικούς που τους έστειλε ο Τίτο να φτιάχνουν φράγματα τη δεκαετία του 70, αλλά δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε άλλους λαούς που να πέρασαν από την Τέρνα για να χτίσουν και όχι να γκρεμίσουν. This song goes out to the men and women who exemplify the words honor, courage and commitment. They are the few. They are the proud. They are the United States Marines. Semper Fi, my brothers and sisters, Semper Fi. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land and sea. First to fight for right and freedom and to keep our honor clean, we are proud to claim the title. Τα εθνίκια που ακούτε ονομάζονται Madison Rising και διασκευάζουν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία τον ύμνο των Αμερικανών πεζοναυτών. Πρόκειται για ένα ακροδεξιό αντιδραστικό συγκρότημα που υποστηρίζει σε τραγούδια του ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο Αντίχριστος. Οι Madison Rising αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι ο εθνικισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων εάν ανήκεις στην άρχουσα τάξη και το τελευταίο καταφύγιο των ηλιθίων αν ανήκεις σε κατώτερα στρώματα. Και για να σας το εξηγήσουμε, θα σας διηγηθούμε μία ιστορία για τον ύμνο των πεζοναυτών και τη Λιβύη. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, ο ύμνος των Αμερικανών πεζοναυτών ενδέχεται να είναι το μοναδικό εμβατήριο στην ιστορία που ξεκινά με ένα λάθος από τον πρώτο στίχο. Εκεί που λέει «Πολεμάμε στις αίθουσες του Μοντεζούμα». Ο στιχουργός είχε στο μυαλό του την μάχη του Τσαπούλτεπεκ στο Μεξικό, αλλά τα έκανε ολιγόν θάλασσα. Τι είχε συμβεί? Το 1846 οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στο Μεξικό διεκδικώντας περιοχές νότια και δυτικά του Τέξας. Ο Αμερικανο-Μεξικανικός πόλεμος κρίθηκε σε σημαντικό βαθμό με την εισβολή των Αμερικανών πεζοναυτών στο κάστρο του Τσαπούλτεπεκ, λίγο έξω από την πόλη του Μεξικού. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες όμως νόμιζαν ότι το κάστρο το είχε χτίσει ο αυτοκράτορας των Αστέκων Μοντεζούμα, ενώ στην πραγματικότητα το κάστρο χτίστηκε 2 αιώνες μετά το θάνατό του. Σήμερα πάντως μας ενδιαφέρει η αμέσως παρακάτω φράση στον ύμνο των πεζοναυτών, εκεί που λέει «Πολεμάμε και στις ακτές της Τρίπολης». Ουσιαστικά, ο ύμνος αναφέρεται στην περίφημη μάχη της Ντέρνα του 1805, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Βερβερικού πολέμου ή, αν προτιμάτε, του πολέμου της Μπαρμπαριάς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούσαν έξω από το αμερικανικό έδαφος. Και 2 αιώνες αργότερα, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ο Αμερικανικός στρατός επέστρεψε στην περιοχή για να ισοπεδώσει ό,τι δεν είχε καταστρέψει το 1805. Γι' αυτό άλλωστε λέγαμε ότι οι Αμερικανοί εθνικιστές είναι ηλίθιοι που δεν συμπαθούν έναν τόσο αιμοσταγή πρόεδρο όπως ο Μπαράκ Ομπάμα.
Για την ιστορία, στη μάχη της Ντέρνα, στο πλευρό των Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονταν και Έλληνες μισθοφόροι. Απόδειξη ότι κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν κάποιο λαό της Νότιας Μεσογείου, έχουν εξασφαλισμένη τη στήριξη του ελληνικού κράτους ή έστω του παρακράτους. Η Ντέρνα, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι η πόλη που πνίγηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2023 όταν κατέρευσαν δύο φράγματα, δημιουργώντας ένα κύμα ύψους 7 μέτρων. Και εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως για να καταλάβουμε γιατί κατέρευσαν τα φράγματα και κυρίως γιατί σκοτώθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε με αυτούς που έκτισαν τα φράγματα της Λιβύης. Μια ιστορία που μας ταξιδεύει στη Ιουγκοσλαβία του Τίτο. Το συγκρότημα «Μπιγέλο Ντούκμε», που σημαίνει «λευκό κουμπί», μας επιστρέφει στο Σεράγεβο των μέσων της δεκαετίας του 70, όταν είχαν για κιθαρίστα κάποιον κύριο Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Οι «Μπιγέλο Ντούκμε» αποτελούν το εμβληματικότερο συγκρότημα της ροκ σκηνής της Γιουγκοσλαβίας και άνθησαν σε μια εποχή όπου μαζί τους άνθιζε και ολόκληρη η χώρα. Τοποθετημένη στον σκληρό πυρήνα του κινήματος των αδεσμεύτων, επιχειρούσε να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για να το πετύχει, αναζητούσε συμμάχους, αλλά και νέες αγορές σε χώρες όπως η Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφη. Na poziv predsjednika Republike Josipa Broza Tita, generalni sekretar Generalnog narodnog kongresa socijalističke narodne arapske libijske džamahirije, pukovnik Muammer el Gaddafi. Ο Καντάφη θα επισκεφθεί την πρώην Γιουγκοσλαβία του Τίτο και ο Τίτο θα ανταποδώσει την επίσκεψη, δημιουργώντας μια στενή σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Τόσο στενή, ώστε τρεις φορές την εβδομάδα συνδέονταν με την απευθείας αεροπορική πτήση Σεράγεβο-Βελιγράδι-Τρίπολη. Με αυτές τις πτήσεις θα φτάσουν στη Λιβύη και εκατοντάδες γιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αλλά και απλοί εργάτες. Και ορισμένοι από αυτούς θα κατευθυνθούν προς την πόλη της Ντέρνα, στις ανατολικές ακτές της Λιβύης. Η περιοχή μαστίζονταν για αιώνες από συνεχείς πλημμύρες. Λέγεται μάλιστα ότι μία από αυτές που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις δυνάμεις του Γερμανού στρατηγού Ρόμελ, στα περίφημα Africa Corps. Οι Ιουγκοσλάβοι μηχανικοί όμως θα καταφέρουν να δαμάσουν τα στοιχεία της φύσης με την κατασκευή δύο φραγμάτων, τα οποία θα αλλάξουν για πάντα την γεωγραφία της περιοχής. Μέχρι τη στιγμή που, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, θα καταρρεύσουν, σπέρνοντας το θάνατο. Τα πρώτα έκτακτα δελτία ειδήσεων κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 11.000. Και όλοι πλέον αναρωτιούνται ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση των φραγμάτων. Όπως εξηγούμε στη σελίδα μας στην εφημερίδα των συντακτών, η ευθύνη του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δεδομένη. Για την ακρίβεια, έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα. Οι βομβαρδισμοί του 2011 και η πρόκληση εμφυλίου πολέμου δημιούργησαν ένα failed state, με δύο κυβερνήσεις που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πόσο μάλλον να συνεργαστούν για την προστασία έργων υποδομής της χώρας.
Η εγκατάλειψη όμως της Ανατολικής Λιβύης είχε ξεκινήσει ήδη από τα χρόνια του Καντάφη. Ο Λίβιος ηγέτης αντιμετώπιζε τις Ανατολικές επαρχίες σαν απειλή για την εξουσία του και είχε κλείσει τις τρόφιγγες των κρατικών επενδύσεων. Σήμερα όμως, εμείς θέλουμε να δούμε και μία άλλη πτυχή του προβλήματος. Την κλοπή από τη Λιβύη δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στο λαό της χώρας και θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί σε έργα υποδομής. Οκτωβρίου 2011, κατά τη διάρκεια συνέντευξη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό της. Το επιτελείο της την ενημερώνει ότι ο δικτάτορας της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, είναι νεκρός. Και αυτή, ο άλλος Ιούλιος Κέσαρας, αναφωνεί «Ήλθον, είδον, πέθανε». We came, we saw, he died. Η Χίλαρη Κλίντον όμως δεν ήταν η μόνη κυρία που γελούσε για το γεγονός ότι το σώμα του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους σέρνονταν αιμόφυρτο στους δρόμους. Πολύ πριν από την Κλίντον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε γελάσει η κυρία Goldman Sachs. Long before the US led airstrikes against Libya's Muammar Gaddafi. Πολύ πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί εναντίον της Λιβύης του Καντάφη υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο δικτάτορας ήταν στενός οικονομικός φίλος με μία από τις πιο κερδοφόρες αμερικανικές τράπεζες το 2008. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Goldman Sachs είχε προσφέρει στον Καντάφη την ευκαιρία να πάρει τεράστιο τμήμα των μετοχών της. Το έκανε όμως μόνο όταν έχασε το 98% λιβικού κεφαλαίου, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που της είχαν δοθεί για επενδύσεις. Μιλώντας στο Russia Today, ο Ross Baker προσπαθούσε να καταλάβει πως το διάολο γίνεται να χάσεις το 98% μιας επένδυσης. They lost a staggering percentage. I don't know how you lose 98% of something. Έχασαν ένα τεράστιο ποσοστό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να χάσει το 98% ενός ποσού. Είχαν ποντάρει σε options ευρωπαϊκών τραπεζών και επιχειρήσεων ενέργειας, οι μετοχές των οποίων βυθίστηκαν. Το βέβαιο είναι ότι Goldman Sachs άρχισε να αντιμετωπίζει τον Καντάφη σαν χρυσορυχείο. Πολύ απλά, η Goldman Sachs, αφού έφαγε τα λεφτά των Λίβιων πολιτών, στη συνέχεια ζήτησε περισσότερα για να βγάλει τα σπασμένα. Μήπως αυτό δεν συμβαίνει όμως κάθε φορά που ένας εξονημένος ηγέτης και οι αυλικοί του αποφασίζουν να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη τράπεζα? Ο λογαριασμός του παράνομου ή του απεχθούς χρέους καταλήγει πάντα στους πολίτες. Και όπως φαίνεται, η Goldman Sachs δεν ήταν η μοναδική αμερικανική εταιρεία που είχε κάθε λόγο να εύχεται το βασανιστικό τέλος του Καντάφη. Ο Αμερικανός πολυδισεκατομμυριούχος Donald Trump εξηγούσε δημοσίως πως είχε κοροϊδέψει τον ηγέτη της Λιβύης. Πάντα με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. American real estate and reality show tycoon Donald Trump boasts that he lied to... Ο μεγιστάνας του real estate και των reality show Donald Trump πενεύεται ότι είπε ψέματα και κορόιδεψε τον ηγέτη της Λιβύης στο παρελθόν. Του νίκιασε ένα οικόπεδο και με έδωσε για μια νύχτα όσο άξιζε το οικόπεδο για ένα ή και δύο χρόνια. Και ύστερα δεν τον άφησε να το χρησιμοποιήσει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πίδημα, αλλά τον πίδηξα. Τώρα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η σειρά της Wall Street να πηδήξει το λαό της Λιβύης. Η Wall Street δεν ήταν η μόνη σε αυτό το βιασμό του λαού της Λιβύης. Πριν από την ανατροπή του Καντάφη, πολλές χώρες και τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο πάγωσαν τις καταθέσεις της οικογένειάς του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κλεμμένα χρήματα του λιβικού λαού από τα έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου. Μόνο που μετά την ανατροπή του δικτάτορα, πολλοί ξέχασαν να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Τα συζητούσαμε, αν θυμάστε, και πριν από 4 χρόνια, όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέφεραν πληροφορίες σαν και αυτές.
Details have emerged of where Colonel Gaddafi had put billions of Libya's oil earnings. Νέες λεπτομέρειες για το που έχει τοποθετήσει ο Καντάφη τα δισεκατομμύρια από τα έσοδα του πετρελαίου της Λιβύης είδαν το φως της δημοσιότητας. Η οργάνωση Global Witness, μια ομάδα κατά της διαφθοράς, λέει ότι έχει στα χέρια της τα αρχεία με τις τράπεζες που κατέχουν 38 δισεκατομμύρια ευρώ του Καντάφη. Η γαλλική Societe Generale φέρεται να έχει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Άλλες επενδυτικές τράπεζες της Δύσης που λέγεται ότι συγκέντρωσαν τον πλούτο από το πετρέλαιο της Λιβύης είναι η Goldman Sachs στις ΗΠΑ, η Nomura στην Ιαπωνία και στο Λονδίνο η Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας. Επίσης η HSBC που λέγεται ότι έχει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν οι καταθέσεις των επενδυτικών αρχών της Λιβύης αξίας 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τράπεζες της Λιβύης και της Μέσης Ανατολής. Πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία πάγωσαν λόγω διεθνών κυρώσεων το Φεβρουάριο. Πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης λοιπόν πάγωσαν και υποτίθεται ότι θα επέστρεφαν στο λαό της Λιβύης. Αλλά δεν επέστρεψαν γιατί στη Λιβύη επικρατεί η απόλυτη αναρχία και δύο κυβερνήσεις που τα διεκδικούν. Οπότε τα κράτη και οι τράπεζες που έχουν αυτά τα χρήματα δηλώνουν ότι δεν ξέρουν σε ποιον να τα επιστρέψουν. Όσο όμως είναι παγωμένα, αυτά τα κεφάλαια συνεχίζουν να παράγουν μερίσματα και τόκους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτοί οι τόκοι έχουν μία τάση να εξαφανίζονται. Όπως αποκάλυψε πριν από χρόνια το Πολίτικο, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που γεννήθηκαν από τους παγωμένους λογαριασμούς του Μουαμάρ Καντάφη στο Βέλγιο διοχετεύονται μέσω τραπεζών του Λουξεμβούργου προς άγνωστη κατεύθυνση. Ορισμένα βελγικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, αναρωτήθηκαν τότε εάν χρησιμοποιήθηκαν για το εμπόριο όπλων και λευκής σαρκός που ξεκίνησε στη Λιβύη μετά την ανθρωπιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Πριν από δύο αιώνες, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την πρώτη τους πολεμική εκστρατεία στο εξωτερικό εναντίον της Λιβύης. Και πριν από περίπου μία δεκαετία την ολοκλήρωσαν, μετατρέποντας την πλουσιότερη χώρα του κόσμου σε ένα failed state. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου που έκλεβαν χρήματα του λαού της Λιβύης πριν και μετά το θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα δεν ήταν αν, αλλά πότε θα κατέρεαν υποδομές όπως τα φράγματα της Ντέρνα. Και φυσικά, διαλυμένη και ελεηλατημένη από τους πόρους της, η Λιβύη δεν είχε ούτε μετεωρολογική υπηρεσία για να προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταιγίδα, ούτε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να εκενώσουν την πόλη. Ο θάνατος ήταν βέβαιος και σχεδιασμένος εδώ και χρόνια. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί με αφορμή τις ιστορίες από τη Λιβύη θέλουμε να θυμηθούμε και την πορεία του πρώην ηγέτη της, ο οποίος ξεκίνησε επαναστάτης και κατέληξε σύμμαχος αλλά και θύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιο συγκρότημα θα έγραφε μουσική για έναν απόφυτο της Σχολής Ευελπίδων που έγινε δικτάτορας. Θυμόμαστε τις ημέρες που ο Μουαμάρ Καντάφη ήταν το λυσσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής και στη συνέχεια πιστό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και ύστερα και πάλι το λυσσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής. Yeah. What's up? Yeah. It's the God of the Serengeti. I'm the God of the Seven Deadly. Ο Αμερικανο-Ιταλός ράπερ Vinny Paz συναντά τον Αμερικανο-Περουβιανό ράπερ Immortal Technique και μαζί τραγουδούν μεταξύ άλλων για τον Μουαμάρ Καντάφη. Ένα περίεργο μουσικό ντουέτο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Vinny Paz δηλώνει πιστός μουσουλμάνος και έχει κατηγορηθεί για θεωρίες συνωμοσίας, ενώ ο Immortal Technique είναι άθεος μαρξιστής. «Ζω», λέει το τραγούδι, «σε μια χώρα όπου η δικτατορία είναι πανταχού παρούσα. Αλλά εμένα με σκότωσαν για το χρυσάφι, σαν τον Καντάφη».
Το τραγούδι, όσο και η συνάντηση των δημιουργών του, είναι τόσο πολυσύνθετη και παρανοϊκή, όσο και η ζωή και ο θάνατος του Μουαμάρ Καντάφη. Μια ιστορία που ήρθε και πάλι στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, μέσα από δύο διαφορετικές ειδήσεις. Yeah, πρώτα μάθαμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, κρατείται από τις γαλλικές αρχές κατηγορούμενος ότι λάμβανε χρήματα για τις προεκλογικές του εκστρατείες από το καθεστώς του Καντάφη. Και η δεύτερη πληροφορία είναι ότι ο γιος του δικτάτορα, ο Σαΐφ Αλ Ισλάμ Καντάφη, ενδέχεται να διεκδικήσει την προεδρία της Λιβύης. Εάν δεν καταλάβατε πόσα παράδοξα περιείχαν οι δύο φράσεις που μόλις ακούσατε, να τις αναλύσουμε. Ένας Γάλλος πολιτικός που πρωτοστάτησε στην ανατροπή και δολοφονία του Καντάφη φέρεται να πληρωνόταν από αυτόν. Και τώρα, την ηγεσία της διαλυμένης Λιβύης διεκδικεί ο γιος του πρώην δικτάτορα, ο οποίος ξεκίνησε μια επανάσταση την οποία παρουσίαζε σαν σοσιαλιστική, αλλά ονόμασε το παιδί του Σαΐφ Αλ Ισλάμ, δηλαδή το ξύφος του Ισλάμ. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι, όπως καταλαβαίνετε από τις περιστάσεις, να πιάσουμε αυτή την ιστορία από την αρχή. Για την ακρίβεια, από τη δεκαετία του 60. Αθήνα μέσα της δεκαετίας του 60. Η ορκομοσία στη Σχολή Ευελπίδων της τάξης του 65 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ανάμεσα στους ευέλπιδες βρίσκεται και ο νεαρός τότε Μουαμάρ Αμπού Μινιάρ Αλ Καντάφη. Αυτό τουλάχιστον υποστήριζαν με υπερηφάνεια αρκετοί Έλληνες στρατιωτικοί εδώ και δεκαετίες. Μέχρι που το ΝΑΤΟ αποφάσισε να εισβάλλει στη Λιβύη και εύνης η πληροφορία πέρασε στο χώρο του αστικού μύθου, όπου και πιθανότατα ανήκει. Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε urban legend. Ακόμη όμως και αν ο Καντάφη δεν άκουσε ποτέ να πεανίζουν ελληνικά εμβατήρια, άκουγε σίγουρα τα εμβατήρια μιας άλλης χώρας, της Αιγύπτου. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Καντάφη, όπως και δεκάδες άλλοι Λίβοι αξιωματικοί, συντονίζονταν στο ραδιοσταθμό του Καΐρου και από τα βραχεία άκουγαν τις ομιλίες του Προέδρου Νάσερ. Η Αίγυπτος αποτελούσε την κοιτίδα του αραβικού εθνικισμού, ένα αντιυμπεριαλιστικό κίνημα που αμφισβητούσε τα απομεινάρια της Ευρωπαϊκής Απεικιοκρατίας. Ένα κίνημα που ισορροπούσε αδέξια ανάμεσα στον αστικό εξυγχρονισμό της Δύσης και ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα του Μάο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1969, εκείνοι οι αξιωματικοί της Λιβύης που άκουγαν τον Νάσερ στα ραδιοφωνάκια τους αποφάσισαν να ανατρέψουν τον βασιλιά Ιντρίς. Για την ιστορία, την ημέρα του πραξικοπήματος, ο βασιλιάς βρισκόταν στην Προύσα της Τουρκίας για ιαματικά λουτρά και μόλις πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, έφυγε εκτάκτος και πήγε να συνεχίσει τα λουτρά του στα Καμένα Βούρλα. Γνώριζε προφανώς ότι δεν είχε πλέον καμία ελπίδα να ξαναδεί το θρόνο του. Ο Καντάφη θα αναδειχθεί σε ηγετική προσωπικότητα του πραξικοπήματος. Μια διόλου δημοκρατική διαδικασία, η οποία όμως στα χρόνια του αντιαπικιακού αγώνα είχε και ορισμένα επαναστατικά χαρακτηριστικά. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Χαμίντ Νταμπασί, συγγραφέας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.
This is a period of post-colonial European domination of North Africa, the French, the Italian, the British. Πρόκειται για την εποχή αμέσως μετά την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας που ασκούσαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί. Ο Καντάφη, λοιπόν, ως ηγέτης ενός μεταπικιακού κράτους, τοποθέτησε τον εαυτό του ανάμεσα στους μεγάλους επαναστάτες του πλανήτη. Το ίδιο συνέβαινε βέβαια και σε αρκετές ακόμη χώρες της περιοχής. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, κατάφερε να διατηρήσει αυτή την εικόνα, κυρίως απέναντι σε προοδευτικά κινήματα και ομάδες της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, χρηματοδοτούσε σε ένα βαθμό αυτά τα κινήματα και είχε καταλυτική επίδραση επάνω τους. Ο Μουαμάρ Καντάφη, λοιπόν, ανατρέπει έναν διεφθαρμένο βασιλιά, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Η ανατροπή θα μπορούσε θεωρητικά να φέρει μια σχετική πρόοδο, μόνο που, όπως εξηγούσε και πάλι ο Χαμίντ Νταμπασί, οι πρώην αποικιοκράτες είχαν φροντίσει ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί. You have to keep in mind that this was an entirely different period. It was in the immediate aftermath of European colonialism, and European colonialism not only destroyed. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική περίοδο στο τέλος της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Η αποικιοκρατία όχι μόνο κατέστρεψε τις υποδομές αυτών των χωρών και έκλειψε το φυσικό τους πλούτο, αλλά δεν άφησε πίσω της και κανένα στοιχείο δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ο Μουαμάρ Καντάφη, λοιπόν, στη δεκαετία του 70, παρουσιαζόταν σε μια χαρισματική επαναστατική προσωπικότητα που ήρθε στην εξουσία σε συνεργασία με κινήματα της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στην πραγματικότητα όμως μετατρεπόταν σε έναν αυταρχικό τύρανο στην ίδια του τη χώρα. Ο Καντάφη, λοιπόν, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τύρανο, με τη διαφορά ότι χάρη στο πετρέλαιο που διαθέτει η χώρα του εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες του. Ή, αν προτιμάτε, εξαγοράζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά τους και μαζί την ίδια τη δημοκρατία. Ενώ όμως αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της Λιβύης, ο υπόλοιπος κόσμος έχει διαφορετικές ιστορίες να διηγηθεί. Ιστορίες που θα μπορούσαν να χωρέσουν σε μια ηλεκτρονική όπερα, τον Asian Dub Foundation. Στο Λονδίνο, το ημερολόγιο γράφει 7 Σεπτεμβρίου 2006 και η Asian Dub Foundation μας προσφέρουν μία από τις πιο περίεργες όπερες του 21ου αιώνα. Η ζωή και η δράση του Μουαμάρ Καντάφη παρουσιάζονται σε ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. Μία σύγχρονη όπερα που άλλοτε θυμίζει ροκ συναυλία, άλλοτε σε μεταφέρει σε κάποιο σκοτεινό κλαμπ με ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε στην παραδοσιακή μουσική της Αφρικής και της Λιβύης. Όσοι περίμεναν βέβαια να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Καντάφη από την παράσταση, ίσως και να έφυγαν απογοητευμένοι. Το συγκρότημα βέβαια τους είχε προειδοποιήσει. «Δεν είμαστε εδώ για να γράφουμε την ιστορία και να καταρρύπτουμε τους μύθους», έλεγε ο Τσάντρα Σόνικ, ένα από τα σημαντικότερα μέλη των Asian Dub Foundation. «Δεν μας ενδιέφερε τόσο να σκιαγραφίσουμε αντικειμενικά το προφίλ του Καντάφη. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Διευκρινίζουμε από την αρχή της παράστασης ότι δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικά είναι ο Καντάφη και νομίζω ότι ούτε στη Λιβύη γνωρίζουν. Εξηγούμε στο κοινό ότι δεν πρόκειται να καταρρεύσει ο μύθος που τον περιβάλλει. Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και τον κεντρικό ρόλο που παίζει το πετρέλαιο στις διεθνείς σχέσεις».
Χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις, θα έλεγα ότι δεν πηγαίνουμε να δούμε τον Ριχάρδο το δεύτερο του Σέξπιρ για να μάθουμε ποιος ήταν ο Ριχάρδος ο δεύτερος. Πηγαίνουμε γιατί ο Σέξπιρ στείνει ένα θέμα με βάση τη ζωή του Ριχάρδου, το οποίο είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρο. Η Asian Dub Foundation δεν είναι καμιά χαζουχαρούμενη μπάντα που θα μπορούσε να υποκύψει στον επαναστατικό μύθο του Καντάφη. Όπως συνέβη όμως και με αρκετούς πολιτικούς, αλλά και με κινήματα που μεσουράνησαν τις δεκαετίες του 70 και του 80, ήταν διατεθειμένοι να τον ακούσουν. Όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για έναν δικτάτορα. Αρκετοί όμως ήταν έτοιμοι να συνδιαλλαγούν μαζί του όταν τον έβλεπαν να τα βάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καντάφη γίνεται έτσι ο άνθρωπος που η Ουάσιγκτον λατρεύει να μισεί. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν θα του δώσει το παρατσούκλι «Το λυσσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής» και το Hollywood αποτυπώνει τις αερομαχίες με τη λιβική πολεμική αεροπορία σε ταινίες όπως το Top Gun. Ίσως η σημαντικότερη συνεισφορά του Tom Cruise στην μιλιταριστική προπαγάνδα του Πενταγώνου. Για την ιστορία, τα γυρίσματα της ταινίας πιστεύετε ότι στήχησαν στο Πεντάγωνο $1 εκατομμύριο. Ένα μικρό δώρο του στρατού στη βιομηχανία του θεάματος. Το θετικό με την πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι είναι λιγότερο γλυκανάλατη από το Hollywood. Το αρνητικό είναι ότι συνήθως είναι και πολύ πιο αιματήρη. Οι πραγματικοί Αμερικανοί πιλότοι που πετούσαν προς τη Λιβύη δεν το έκαναν για τα μάτια κάποιας όμορφης εκπαιδεύτριας, αλλά για να σκορπίσουν το θάνατο. Όπως εδώ, σε αυτή την ηχογράφηση από το cockpit δύο αμερικανικών F-14 που κατέριψαν δύο λιβικά Sukhoi SU-22. Okay, bogeys are jinxed. Back at me again for the fifth time. Και όταν οι αερομαχίες στις δεκαετίες του 80 δεν αρκούσαν για να συνετίσουν τον Καντάφη, ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί. Αμερικανικά μαχητικά είχαν πλήξει αρκετές φορές στόχους στη Λιβύη, σκοτώνοντας από 60 έως 100 άτομα. Η μεγάλη τους ημέρα όμως θα έρχονταν το πρωινό της 15ης Απριλίου του 1986. Ένας συνεργάτης του Λίβιο ηγέτη τον ξυπνά απότομα και του δίνει το ακουστικό μιας τηλεφωνικής συσκευής. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια αντρική φωνή τον προειδοποιεί ότι μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών κατευθύνονται προς τη Λιβύη. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα, εάν στο τηλέφωνο ήταν ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Καρμένου Μπονίτσι, ή ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μπετίνο Κράξη. Όποιος και αν είχε όμως το γεωπολιτικό θράσος να προδώσει τα σχέδια της Ουάσιγκτον, το βέβαιο είναι ότι ο Καντάφη πρόλαβε να βρει καταφύγιο και να σώσει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Μόνο η 15 μηνών θετή του κόρη Χάνα καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους τα αμερικανικά μαχητικά. Το επόμενο πρωί, ο Καντάφη, μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα, άκουγε τον Ρόναλντ Ρίγκαν να δικαιολογεί αυτή την επίθεση. Σήμερα κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε και αν χρειαστεί θα το επαναλάβουμε. Δεν μου είναι ευχάριστο να το λέω και θα ευχόμουν η κατάσταση να ήταν διαφορετική. Όταν όμως κάποιο εχθρικό καθεστώς διατάσσει επιθέσεις εναντίον των πολιτών μας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, θα απαντάμε στην πρόκληση για όσο βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο. Η δικαιολογία που ζητούσε ο Ρίγκαν για να βομβαρδίσει τη Λιβύη είχε έρθει στις 5 Απριλίου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα σε γερμανική δισκοτέκ, από την οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικάνος στρατιώτης και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Ο Καντάφη καταδίκασε αμέσως την επίθεση. Την ευθύνη ανέλαβαν δύο γερμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Αλλά αυτά ήταν ψηλά γράμματα για το Λευκό Οίκο. Η Λιβύη απειλούσε με τη στάση της να δυναμητήσει το πνεύμα των συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιντ,
με το οποίο το Ισραήλ είχε εξασφαλίσει την υποταγή της Αιγύπτου. Παράλληλα, η Τρίπολη φλέρταρε όλο και πιο έντονα με την Τεχεράνη. Επαρκείς λόγοι για να θέλει ο Ουάσιγκτον να σβήσει τον Λίβιο ηγέτη από το χάρτη. Η Δύση θα συνεχίσει να κατηγορεί τον Καντάφη για σειρά βομβιστικών επιθέσεων, είτε έχει επαρκή στοιχεία για να στηρίξει τις κατηγορίες, είτε όχι. Μέχρι τη στιγμή που το λυσσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής θα παραδώσει ευνηδιαστικά τα όπλα. Η Front 242 από το Βέλγιο, που λέγεται ότι επηρέασαν σημαντικά την ηλεκτρονική μουσική, παρουσιάζουν ίσως την μεγαλύτερη συναυλιακή τους επιτυχία, το Funkadelphi. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα κυκλοφορήσει το 1985, όταν ο Καντάφη είναι ακόμη το θύμα περιοδικών αμερικανικών βομβαρδισμών. Ένα παιχνίδι που θα σταματήσει μετά την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ, την εποχή που ο ηγέτης της Λιβύης αποφασίζει να συνθηκολογήσει ανεφόρον με την Ουάσιγκτον, με την ελπίδα να σώσει το τομάρι του και αυτό της οικογένειάς του. Και η Δύση από την πλευρά της ξεχνά αμέσως το σκοτεινό παρελθόν του άνδρος. In recent years, Libya strengthened its ties to the United States and many European nations. 2 years ago, the U.S. firm General Dynamics. Τα τελευταία χρόνια η Λιβύη έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και με ευρωπαϊκές χώρες. Πριν από 2 χρόνια, η αμερικανική εταιρεία General Dynamics υπέγραψε συμβόλαιο 165 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξοπλίσει τη δεύτερη ταξιαρχία του Λιβυκού στρατού. Παράλληλα, η Halliburton, η Shell, η Raytheon, η Dow Chemical και η Chevron έγιναν μέλη της Αμερικανολιβικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Τέλος, το 2009 αποκαλύφθηκε ότι ο Βρετανικός στρατός εκπαίδευε τις ειδικές δυνάμεις του στρατού της Λιβύης σε τεχνικές αντιμετώπισης τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι Βρετανοί λοιπόν εκπαιδεύουν τις ειδικές δυνάμεις του Λιβυκού στρατού που τώρα επιτίθενται στους διαδηλωτές, ενώ η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να πουλάνε τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον πολιτών. Το πραγματικό παιχνίδι όμως δεν παίζεται στις πωλήσεις όπλων, αλλά στην αγορά πετρελαίου. Και εκεί οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο. Το BBC, λόγου χάρη, μας θύμιζε παλαιότερα τις business που έκλεινε ο Τόνι Μπλερ με τον Καντάφη για λογαριασμό της BP. Then finally, the way was reopened for massive trade deals with Libya. Ο δρόμος άνοιξε και πάλι για τεράστιες εμπορικές συμφωνίες με τη Λιβύη. Ο Τζορτζ Μπους και ο Τόνι Μπλερ ενίσχυαν τις σχέσεις με τη Λιβύη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Τρίπολη το 2004 για να επιβλέψει συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας με τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με την BP. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η Βρετανία είναι μάλλον περιφερειακός παίκτης στο πετρελαϊκό παιχνίδι με τη Λιβύη. Οι καλύτεροι πελάτες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και κυρίως οι Ιταλοί. Αυτή τη φορά μας τα θύμιζε το Al Jazeera. Ever since Colonel Gaddafi was brought out of the diplomatic wilderness, Libya has become an increasingly important partner for Europe. Από τη στιγμή που ο Καντάφη εγκατέλειψε την απομόνωσή του, η Λιβύη έγινε σημαντικός εταίρος της Ευρώπης. Στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις Βρυξέλλες το 2004, τον υποδέχθηκαν με τιμές που θα ήταν αδιανόητες πριν μερικά χρόνια. Η Λιβύη παράγει το 10% του πετρελαίου που καταναλώνει η Ευρώπη. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος μετά την Νορβηγία και τη Ρωσία και κέρδισε πρόσφατα αυτή τη θέση από τη Σαουδική Αραβία. Η Λιβύη λοιπόν είναι σημαντική για την Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη είναι σημαντική για τη Λιβύη. Η Ιταλία αγοράζει το 32% του πετρελαίου της από αυτή τη χώρα, η Γερμανία το 14%, η Γαλλία 10% και η υπόλοιπη Ευρώπη το 23%. Συνολικά η Ευρώπη αγοράζει το 73% του πετρελαίου της Λιβύης. Είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος πελάτης της. Τα χρυσά συμβόλαια όμως με τις χώρες της Δύσης δεν θα καταφέρουν τελικά να σώσουν τον Λίβιο ηγέτη. Ο Μουαμάρ Καντάφη θα περάσει στη ζωή του από όλες τις φάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας ηγέτης της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.
από αντιυμπεριαλιστής επαναστάτης σε συνεργό των υπεριαλιστών, αλλά και σε θύμα του υπεριαλισμού. Απόδειξη μάλλον ότι αν έχεις βρεθεί στη λάθος πλευρά της αμερικανικής ιστορίας, έστω και για λίγο, καλύτερα να παραμείνεις εκεί. Γιατί η ανεφόρον συνθηκολόγηση δεν έσωσε ποτέ κανέναν. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Περισσότερα για τα αίτια της τραγωδίας στην Τέρνα της Λιβύης, με την οποία ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, θα βρείτε στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Περισσότερα γενικά θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.